centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κάτσε για να... Κύριε Σαββόπουλε, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσόλη. Και καλή... μακάρι να είναι μια καλή εβδομάδα, κύριε Σαββόπουλε. Μακάρι, όλοι το ερχόμαστε το ίδιο. Τώρα, κύριε Σαββόπουλε, υπάρχουν κάποια μέτρα που λάβατε χθες, μάλλον προτείνετε κάποια μέτρα για να μην γίνει αυτή η σύγχυση, γιατί έχω την αίσθηση, με βάση ορισμένα μηνύματα που έχουμε πάρει, ότι υπάρχει κόσμος που πιστεύει ότι έχουμε μπει ήδη σε έκτακτη ανάγκη σε καραντίνα. Να το διευκρινίσουμε πάρα πολύ αυτό, προτείνουμε να μπούμε σε καραντίνα και κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Ναι, έτσι ακριβώς όπως το είπατε. Προτείνουμε να μπούμε σε καραντίνα και σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, βλέποντας την εξέλιξη της συγκεκριμένης ίωσης σε άλλες περιοχές όπου είναι κατά 1-2 μήνες πιο μπροστά από εμάς. Θεωρήσαμε και έχοντας κάποια δεδομένα, χωρίς να είμαστε ειδικοί, θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να αποστείλουμε μια επιστολή σε αυτούς που διαχειρίζονται κάτω στην Αθήνα, στον ΕΟΔΗ, στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Υγείας. Αυτή την επιστολή, η οποία συμφωνήσανε όλοι όσοι παρευρισκόντουσαν, ναι, στο να ζητούσουμε κάποια έκτακτα μέτρα. Ναι. Σήμερα, κύριε Νατσούλη, έχουμε άλλα δύο κρούσματα. Ένα στο νοσοκομείο επίσης. Και... νοσοκομειακό. Ναι, δηλαδή, όχι, είναι... δεν είναι γιατρός ή νοσηλευτικό προσωπικό, είναι από τους υπόλοιπους ενεργού. Καμία διαφήμιση. Νοσοκομείου. Άρα από τα 16, το ίδιο είναι. Έρχεται σε επαφή με τους γιατρούς. Μα είναι άνθρωπος που δουλεύει μέσα στο νοσοκομείο. Είναι άνθρωπος που δουλεύει με το νοσοκομείο. Και θεωρήσαμε ότι πέραν τη διασφάλιση όσον αφορά κυρίως το προσωπικό, το οποίο για μια ακόμη φορά θα πρέπει να τους δώσουμε συγχαρητήρια για τον καθημερινό αγώνα που δίνουν. Και όπως βλέπουμε, αυτό έχει ξεκινήσει εδώ και από χθες, ας πούμε, αυτό που είπατε πριν από λίγο με το χειροκρότημα. Το ηχογραφήσαμε και το μεταδώσαμε πριν από λίγο. Είναι πραγματικά συγκινητικό και θέλω να πω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή έτσι, καταρχήν από τους πολίτες Καστοριάς, βλέπουμε ότι εδώ και δύο μέρες έχουν συμμορφωθεί σχεδόν πλήρως όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων. Ναι. Αισθάνονται πλέον όλοι τον κίνδυνο. Αυτό είναι καλό, γιατί η προσπάθεια όλων μας είναι να μπορέσουμε έτσι ώστε να μειώσουμε αυτό που λέμε τη διασπορά. Δεν ξέρουμε το πώς θα εξελιχθεί. Ναι. Θεωρήσαμε απαραίτητο ότι έστω και χθες θα πρέπει να γίνουν κάποιες ενέργειες από εμάς, να χτυπήσουμε το καμπανάκι του κινδύνου σε αυτούς που διαχειρίζονται την κρίση σε όλη την Ελλάδα. Εμείς καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν δύσκολες στιγμές για όλη την Ελλάδα, αλλά αυτό που τους λέμε είναι ότι εμείς αναλογικά, σε σχέση με τον πληθυσμό και έχοντας κάποια δεδομένα ότι ηλικιακά ένα πολύ μεγάλο ποστό του νομού είναι στις πάνω κατηγορίες, άνω των 70, αυτό μας δημιουργεί έτσι έντονη ανησυχία, προβληματισμού και φόβο, θα έλεγα. Και θεωρούμε ότι θα έπρεπε να, για την περιοχή τη δική μας να αλλά... Και έχουμε και δύο από τους τέσσερις νεκρούς, κύριε Σαββόπουλε. Όπου τα κρούσματα σήμερα είναι 16, θα έπρεπε να υπάρχει μια εντατικοποίηση αυτών των μέτρων και να αυστηροποιηθούν. 8 στο νοσοκομείο, 8 έξω στην κοινωνία. Κάτι απλό τώρα σήμερα. Γιατί δεχόμαστε καθημερινά πολλά τηλέφωνα, ρώτησε ένας πολίτης, μένα το χταίο μου, ας πούμε, λίγη και θα πρέπει να περάσω μέχρι αύριο. Υπάρχει κάποια μέρημνα, δηλαδή εσείς λέτε να αποφεύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις, αλλά μένα το κτέο μου κλείνει. Τι γίνεται, ας πούμε, λίγη η άδεια. Δηλαδή όλα αυτά, ξέρω ότι επαναλαμβάνω, επικοινωνήσαμε, κάναμε, θα δοθεί μια εγκύκλωση, μπορεί σήμερα αύριο, η οποία θα παρατείνει μέχρι τέλη Απριλίου. Όλοι θα πρέπει αυτό που λέμε να μένουμε στο σπίτι, να εφαρμόζουμε τα μέτρα, να προσέχουμε ειδικά τις τρίτες ηλικίες και τα ευπαθή άτομα και από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε τι μέλη γενέστε από το κέντρο επιχειρήσεων από κάτω. Τώρα, θα προσπαθήσουμε να δούμε σε επικοινωνία. Το τι σημαίνει καραντίνα, κύριε Νατσούλη. Εδώ λοιπόν, οι περισσότεροι από το πρωί, μάλλον από χθες, κύριε Σαββόπουλε, μας ρωτάνε πρακτικά, μπορείτε να μας εξηγήσετε τι σημαίνει. Δεν το έχουμε δει στην πράξη. Θεωρώ ότι θα πρέπει για ένα χρονικό διάστημα να μην μετακινούμαστε εύκολα από και προς άλλους νομούς. Αυτό ήταν τουλάχιστον που υπόθηκε. Τι εννοείται εύκολα, θα πρέπει να υπάρχει αστυνομία, ποιος βγαίνει, ποιος μπαίνει. Και κάποιος πρέπει να το ελέγχει. Όταν λέμε και καραντίνα, αυτό το νόημα έχει καραντίνα, κύριε Νατσούλη. Να απομονωθούμε.
Για ένα χρονικό διάστημα, εντάξει, τα απομονωθούμε. Ξέρετε, έχουμε όμως ήδη κάποια τηλεφωνήματα. Λένε λοιπόν, εγώ ας πούμε την Παρασκευή μου είπε ακρότερα, νομίζω, νωρίτερα, έχω ένα χειρουργείο που δεχτήκατε, που δεν μπορεί να αλλάξει. Λοιπόν, κύριε μπορώ Νατούλια, να βγω. Τα τηλεφωνήματα που δεχτήκατε εσείς, άλλα τόσα δέχτηκα και εγώ. Είμαστε βέβαιοι, δεν υπάρχει. Να ξαναπώ για μια ακόμη φορά ότι εμείς δεν βγάζουμε μέτρα. Χτυπήσαμε το καμπανάκι του κινδύνου και λέμε ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά. Και προκειμένου να λέμε μετά από 10 μέρες τι δεν κάναμε καλά πριν 10 μέρες, ναι, θεωρήσαμε το αυτονόητο. Ότι θα πρέπει να τους προειδοποιήσουμε και να δούνε ότι τέλος πάντων κάτι δεν πρέπει να κάνουμε επιπλέον στην Καστοριά. Δηλαδή το γεγονός ότι εχθές που είχε μια καλή μέρα, ας πούμε, ναι, περπατούσαν στην παραλιακή 1000 άτομα στην Καστοριά, εγώ δεν το θεωρώ με τα σημερινά δεδομένα ότι είναι, ας πούμε, σωστό. Με τα σημερινά δεδομένα, επαναλαμβάνω. Ναι. Όταν λέμε μένουμε στο σπίτι, μένουμε στο σπίτι. Δεν έχει να κάνει μόνο με τις παραλίες. Χθες ο Δήμαρχος Άργους Οριστικού είπε ότι πήγαν 1000 άτομα στο δασάκι του Άργους Οριστικού. Ναι. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να μείνουμε στο σπίτι, ναι, αλλά τέλος πάντων θα πρέπει να περιορίσουμε αυτό το άσκοπο. Θα πρέπει να προσέχουμε, δεν πρέπει να πανικοβαλόμαστε και ζητούμε από κάτω από την κεντρική εξουσία και το κέντρο επιχειρήσεων να λάβει μια ειδική μέρημα για την περιοχή μας. Γιατί δεν μπορεί εμείς, κύριε Νατσούλη, να έχουμε σχεδόν τα διπλάσια δείγματα από τη Θεσσαλονίκη. Και προφανώς η Θεσσαλονίκη σε κάποιο χρονικό διάστημα. Το 1,5 εκατομμυρίου. Θα μας περάσει σε αριθμό, γιατί είναι 1,5 εκατομμύριο. Αλλά εμείς αυτή τη στιγμή ακόμα πρέπει να είμαστε λίγο πιο πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Αυτό δεν πρέπει να τους προβληματίσει κάτω. Στείλανε ένα κλιμάκι, δεν κάνουμε κριτική. Καταλαβαίνουμε ότι όλοι προσπαθούν προς το καλό. Καταλαβαίνουμε ότι όλοι είναι ένα φαινόμενο το οποίο αφορά όλο τον κόσμο. Αλλά από εκεί και πέρα, εμείς αυτό που έπρεπε να κάνουμε, το κάναμε. Χωρίς να σημαίνει ότι νύπτουμε τις σειρές, καθημερινά δίνουμε τον αγώνα μας. Σε ό,τι αφορά τη διοίκηση, τη δική μας εκεί που έχουμε αρμοδιότητα, έχει εδώ και μια εβδομάδα πήραμε αυστηρά μέτρα. Από σήμερα πλέον δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε πολίτες με την έννοια ότι να μπει στο κτίριο. Security μόνο τηλεφωνικά κατόπιν ραντεβού. Έχει μπει ένα security ο οποίος ελέγχει την είσοδο, καταγράφει και τέλος πάντων υπάρχει μια συνεργασία. Και πρέπει πρώτα οι πολίτες να εφαρμόσουν, επαναλαμβάνω, αυστηρά το μέτρο και περιμένουμε τις οδηγίες που θα έρθουν από κάτω. Κύριε Σαββόπουλε, αν μπορούμε γενικά να πούμε, η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, η καραντίνα, είναι πρώτον, δεν βγαίνει, δεν μπαίνει κανείς πλην των περιπτώσεων που πρέπει να βγουν ή πρέπει να μπουν. Σωστό. Ποιοι πρέπει σωστό να μπουν? Σωστό. Πρέπει να μπουν τα τρόφιμα για σούπερ μάρκετ, πρέπει τα να καύσιμα, μπουν τα φάρμακα. Τα καύσιμα, ό,τι έχει για το φαρμακευτικό υλικό. Αυτά, και οι περιπτώσεις που λέτε όταν είναι να γίνει κάποιο χειρουργείο ή όχι, εννοείται ακριβώς ότι θα περνάει. Για αυτές τις περιπτώσεις εννοείται ότι θα περνάει. Μην δημιουργούμε πανικό στον κόσμο. Δεν θα μπορούν να πηγαίνουν. Έρχονται κάποια πράγματα έτσι όπως αυτό γίνεται. Υπάρχει ένας έλεγχος. Να θες να κάνεις μια βόλτα να πας κάπου αλλού, δεν θα μπορείς. Να μην το εφαρμόσει, κύριε Νατσούρη, για να μην δημιουργούμε και εντυπώσεις. Πιθανόν να μην το δεχτεί το κέντρο επιχειρήσεων και να ούτως ή άλλως. Επαναλαμβάνω, είναι προτάσεις. Έτσι όπως εξελίσσονται τα μέτρα, βλέπετε ότι ουσιαστικά μπαίνουμε σε μια άτυπη καραντίνα. Ότι είμαστε ήδη σε μια άτυπη καραντίνα. Λοιπόν, και σε αυτό. Αφού... όλη την Ελλάδα και μια αίσθηση. Και εγώ, ας πούμε, είχα την Τετάρτη ένα προγραμματισμένο ραντεβού με την Εγνατία, με τον Διευθύνων Σύμβουλο και το ακύρωσε ο άνθρωπος. Γιατί και αυτό στα πλαίσια της πρόληψης αποφεύγει να έρθει αποφεύγει τις επαφές με κάποιους που είναι ακριβώς από την Καστοριά. Μάλιστα. Τώρα, πρέπει όλοι να προσέχουμε αυτό, πρέπει δηλαδή να εφιστήσουμε την προσοχή και θεωρώ ότι ο κόσμος δέχτηκε. Δηλαδή, πιστεύω ότι το είδε με καλό μάτι όλο αυτό. Προσέξτε όμως, θέλω λίγο να το προεκτείνουμε λίγο. Πέρα από το δεν μπαίνει κανείς, δεν βγαίνει κανείς. Όταν κύριε είναι ένας νομός έκτακτη ανάγκη, να το ρωτήσω όμως, κύριε Σαββόπουλε, να το ρωτήσω. Νατσούλη, αφήστε με λίγο. Θα σημαίνει και απαγόρευση κυκλοφορία στους δρόμους. Κύριε Νατσούλη, ναι, δεν μπορούμε να μπούμε σε μια διαδικασία στο να προτείνουμε εμείς το τι πρέπει να κάνει. Τα μέτρα λαμβάνονται από κάτω από το κέντρο επιχειρήσεων. Ναι. Ούτως ή άλλως, εγώ πιστεύω ότι και αυτό που λέτε η απαγόρευση κυκλοφορίας ήδη. Ναι. Στην Καστοριά, ναι, εφαρμόζονται μέτρα που εφαρμόζονται και σε περιοχές που δεν έχουν κανένα κρούσμα. Αυτό δεν έχει καμία λογική. Δηλαδή, θα πρέπει κάποιες περιοχές που η αναλογία των κρουσμάτων είναι μεγαλύτερη από το μέσο όρο, κάποια μέτρα να λαμβάνονται πιο μπροστά. Δηλαδή δεν μπορεί εμένα να με βάζει στην ίδια κατηγορία με την Καβάλα και καλά κάνεις. Πρέπει να μας δουν λίγο με ξεχωριστό μάτι και να πούνε στην Καστοριά κλείνουν τα πάντα για 15 μέρες. Και να αποζημιώσει το κράτος. Να μην μπαίνουν στην αγωνία επιχειρηματίες σοβαροί να κλείνουν από μόνοι τους τις επιχειρήσεις, καταλάβατε. Τώρα το πώς θα τα εξειδικεύσουν, τι καραντίνα θα κάνουν, όχι, είναι αυτό το οποίο θα αποφασίσουν οι ειδικοί. Εκεί που θέλω να σταθώ είναι ότι συνεχίζω και παρακαλώ, ας πούμε, όλους τους πολίτες της Καστοριάς ότι τα πράγματα είναι σοβαρά.
Δεν πρέπει, επαναλαμβάνω, να είμαστε ψύχρεμοι και εμείς που έχουμε τις θέσεις ευθύνης παραμένουμε ψύχρεμοι, αλλά πρέπει να εφαρμόζουμε πιστά τα μέτρα τα οποία μας λένε από τον ΕΟΔΗ. Ζητάμε και νέα μέτρα έτσι ώστε να περιοριστεί αυτό που είπατε, πιθανόν και η κυκλοφορία. Δηλαδή, διαβάζω σε άλλες χώρες, ας πούμε, μόνο για τρόφιμα και για κάποιον ιατρικό λόγο, είτε γιατρό είτε φαρμακεία. Δεν χρειάζεται, ας πούμε, να μετακινείς. Δεν χρειάζεται να βγαίνουμε στην παραλία όταν δούμε καλή μέρα και να περπατάμε 1000 άτομα. Πρέπει να μείνουμε για λίγο χρονικό διάστημα κατοίκον περιορισμό. Για να περιορίσουμε, επαναλαμβάνω, τη διασπορά του ιού. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Όταν διαβάζουμε εμείς ότι, δεν ξέρω, στην Ιταλία εχθές, δεν θέλω να πω το νούμερο γιατί είναι λίγο τρομακτικό, πόσοι θανάτους είχε στην Ιταλία, αυτό εμάς μας ανησυχεί. Και είναι κάτι που πρέπει να αξιολογηθεί κάτω, επαναλαμβάνω, από τον ΕΟΔΗ, από το Υπουργείο Υγείας και από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Τώρα, ένα από τα. Ζητήσατε και άλλα πράγματα, ζητήσατε υγειονομικό. Βεβαίως, άρση απορρίτου. Αυτό, εδώ να σταθούμε λίγο. Εχθές να ενημερώνω εγώ τον Δήμαρχο. Να το εξηγήσουμε όμως για τους μισό λεπτό, κύριε Σαββόπουλε. Τι προσωπικά δεδομένα, κύριε Νασίλη. Για να εξηγήσουμε λίγο τον κόσμο τι ζητάτε. Να μην μαθαίνει ο κόσμος. Ζητάτε, για να το καταλάβουμε και θα το αναλύσετε, ζητάτε την άρση του απορρίτου των προσωπικών δεδομένων στα επιβεβαιωμένα κρούσματα, έτσι ώστε να γίνεται άμεσα η διαδικασία της ιχνηλάτησης. Θέλω λοιπόν να πούμε σε αυτό το πράγμα ότι δεν το θέλουμε για κουτσομπολιό, παιδιά. Δεν το θέλουμε για να δούμε ποιος είναι. Α, ο τάδε, ναι. Είναι δυνατό να μην, δηλαδή, δεν το θέλουμε για κουτσομπολιό. Μια μικρή κοινωνία, δηλαδή, ποιος να ενημερώσει άμεσα, γιατί θα το μάθει μετά από 3 μέρες κάποιος. Το παράδειγμα το δίνουν και ορισμένοι επώνυμοι, βλέπετε, από τον καλλιτεχνικό χώρο, από τον επιχειρηματικό κτλ. Που βγαίνουν μόνοι τους και λένε για να προφυλάξουν ίσως ή και για να. Και τους συνανθρώπους. Ακριβώς. Ακριβώς. Άρα λοιπόν αυτό είναι δύσκολο να το πετύχουμε. Δηλαδή, ξέρετε τι θέλω να σας πω. Έρχονται, ας πούμε, χθες ήρθαν τα δύο. Ναι. Χειρίζεται το όλο θέμα πλευράς του νοσοκομείου, να δώσω τα ονόματα. Γιατί υπάρχει ένα καθεστώς προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Και δηλαδή μπορεί να πάει μετά, ας πούμε, ποινικά να το κυνηγήσει στο εργό των διοικητή, οποιοδήποτε. Είναι δυνατόν τώρα σε μια τέτοια κρίση να μιλάμε για προσωπικά δεδομένα? Είναι δυνατόν ο Δήμαρχος Άγους Οριστικού που αφορούσε ένα δημότητο να μην ξέρει ότι ο συγκεκριμένος είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα, να πάρει 5 ανθρώπους να το γνωστοποιήσει όσο πιο γρήγορα γίνεται? Είμαστε μια μικρή κοινωνία. Δηλαδή αυτά θα πρέπει να τα λύσουμε. Δεν γίνεται να μιλάμε για προσωπικά δεδομένα αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν πιστεύετε ότι είναι κάτι εύκολο αυτό? Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι. Πιστεύω ότι πρέπει να έρθει για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Γιατί βλέπω ότι δεν συζητείτε και επαναλαμβανικά δεν συζητείτε πολύ αυτό. Δεν το άκουσα να συζητείτε αυτό. Κοιτάξτε, στην Αθήνα, κύριε Νατσούλη, μπορεί και να μην ενδιαφέρει. Εκεί είναι και η μισή Ελλάδα. Γιατί εδώ όλοι μας γνωριζόμαστε με τα μικρά μας ονόματα. Εδώ γνωριζόμαστε όλοι με τα μικρά μας ονόματα. Είμαστε μια μικρή κοινωνία. Το ζητήσανε και αυτό ομόφωνα. Τώρα δεν ξέρω αν θα περάσει. Από εκεί και πέρα ζητάμε να πραγματοποιηθεί άμεση λήψη δειγμάτων σε όλο το υγειονομικό και διοικητικό προσωπικό, όχι μόνο είναι έτοιμα του Συλλόγου των Εργαζομένων. Είναι έτοιμα. Δηλαδή αυτό είναι το αυτονόητο. Αρκεί να πούμε, κύριε Σαββόπουλε. Αυτή τη στιγμή ένα πρόσωπο το οποίο πιθανόν, ας πούμε, να μην έχει την ίωση και να έχει κάποια άλλη ασθένεια. Να συνεχίσει να εργάζεται. Στο νοσοκομείο, γιατί σου λέει, να μην πάει στο νοσοκομείο γιατί σου λέει μπορεί να κολλήσω. Εκτός του ότι και οι ίδιοι εργαζόμενοι λειτουργούν και εργάζονται, ας πούμε, σε ένα καθεστώς το οποίο είναι αβέβαιο. Όλοι μας, κύριε Νατσούλη, γυρνάμε στα σπίτια μας. Δηλαδή και εμείς που δεχόμαστε πολύ κόσμο και δεχόμαστε σε ανθρώπους, πρέπει όλοι μας από το κομμάτι του να έχει, ας πούμε, αυτό που λέμε, μπορεί να είμαι και δυνάμει φορέας. Μόνο έτσι θα περιορίσουμε αυτό που λέμε την διασπορά της ίωσης. Άρα, καλά κάνετε και το λέτε, μισό λεπτό, κύριε Σαββόπουλε. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί το νοσοκομείο έχει περίπου συνολικά ιατρικό, νοσηλευτικό και υπόλοιπο προσωπικό περίπου 300-350 άτομα, νομίζω. Με διακοπή, δεν σου άκουσα τίποτα. Λέω, το νοσοκομείο μας έχει περίπου 300-350 εργαζομένους, έτσι δεν είναι? Ναι. Περίπου εκεί δεν πρέπει να είναι, αν δεν κάνω λάθος. Εκεί περίπου. Πόσοι έχουν ελεγχθεί ήδη? Πόσοι έχουν ελεγχθεί? Καμιά πενταριά? Υπόλοιποι... Δεν μπορώ να ξέρω. Ξέρετε, και αυτό μπήκε επίπτυστη. Περίπου θεωρώ ότι χθες υπήρχε ένας μεγάλος αριθμός και σήμερα υπήρχε ένας μεγάλος αριθμός, ναι. Δεν ξέρω πόσοι. Ναι. Πάντως είναι πολλοί που δεν έχουν ελεγχθεί. Και αυτοί που έχουν ελεγχθεί σε κατοίκον περιορισμό, πιθανόν να μην έχουν ελεγχθεί, κύριε Νατσούλη. Ναι. Αυτό δεν λοιπόν ζητάει και ο σύλλογος. Αυτονόητο ότι θα πρέπει όλοι τους να κάνουν. Το ζητάνε και οι ίδιοι. Έτσι, είναι το ζητάει και ο σύλλογος των εργαζομένων. Ναι. Το ζητάει. Πρέπει να γίνει. Τα είπε χθες ο κύριος Κουσουρής.
Ναι. Διευκρινίστηκε κάτι ακόμη, κύριε Σαββόπουλε. Διευκρινίστηκε χθες, γιατί έγινε ένα θέμα αν θα είναι 7 ημέρες της καραντίνας των γιατρών για να επιστρέψουν στην εργασία τους. Νομίζω ή 14. Αυτό, κύριε Νασούλη, ότι... Έστειλε και ο κύριος Τζικαλάγιας ορισμένα έγγραφα από τον ΕΟΔΗ, ναι, που μιλάνε για τις 7 μέρες. Γυρνάνε από σήμερα αυτό, το ξέρετε? Υπόθηκε κάτι? Δεν το ξέρω και νομίζω ότι... Δεν ξέρω τώρα, σε έγγραφο δεν το έχω δει. Σε έγγραφο μας το στείλει ο κύριος Τζικαλάγιας, γιατί υπήρξε η αντιπαράθεση του με την κυρία Τελιγιώριδου και μας στέλνει έγγραφο ο κύριος Τζικαλάγιας με ημερομηνία 13, αν δεν κάνω λάθος, Μαρτίου, που μιλάει για αυτό το 7 και 14. Κύριε Νατσούλη, δεν το ξέρω, όχι, το ξέρω. Mm-hmm. Και τώρα κάνει και εσείς. Η δραστηριά πρέπει να εφαρμοστεί σε όλη την Ελλάδα. Όταν εμένα που είμαι... Ένας απλός πολίτης, εφόσον έχω κάποιο σύμπτωμα, μου λέει να κάτσω 14 μέρες στο σπίτι μου. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι αν πάμε σε 7 στο νοσηλευτικό προσωπικό, όσο και κρίση και ανάγκη να είναι, ας μπουν σε μια διαδικασία και ας προσλάβουν και γιατρούς, κύριε Νασούλη. Δεν κατάλαβα. Το ζητάτε και αυτό. Το ζητάτε και αυτό. Με λέει κάτι κατοίκον περιορισμό στο σπίτι 14 μέρες και το γιατρό να το γυρνάμε 7 μέρες πίσω. Το ζητάτε και αυτό. Όσο και ανάγκη αν είναι. Εκτός αν εφαρμοστεί ως πρωτόκολλο, σύμφωνα με την οδηγία του ΠΟΗ. Δηλαδή να υπάρχει μια επίσημη οδηγία. Δεν μπορεί να δει κάτι το οποίο το βιώνουμε εμείς και να εφαρμοστεί μόνο στην Καστρουλιά. Αν εφαρμοστεί σύμφωνα με οδηγία του ΟΗΕ και έχει αλλάξει κάτι άλλο επιστημονικά, δεν μπορώ να εκφράσω άποψη. Αλλά θεωρώ ότι ό,τι εφαρμόζεται σε όλο τον κόσμο και σε όλους τους πολίτες, άλλο τόσο αυτό που εφαρμόζεται στους υπόλοιπους θα πρέπει να εφαρμόζεται και στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Πάντως δεν αφορά μόνο την Καστοριά, αυτό τουλάχιστον το έγγραφο. Δεν υπόθηκε κάτι τέτοιο πάντως. Χθες τη συζήτηση δεν υπόθηκε κάτι τέτοιο. Δεν υπόθηκε κάτι τέτοιο, έτσι. Δεν υπόθηκε κάτι τέτοιο. Όχι, γιατί θεωρώ ότι δεν νομίζω να ισχύει. Ναι. Γιατί λέει υψηλού κίνδυνου έκθεση, έχει κάποιο πίνακε σε αυτό το έγγραφο, απομάκρυνση από την εργασία για 7 ημέρες μετά την τελευταία έκθεση. Εγώ ενημερώθηκα εχθές. Ναι. Από κάποιον και ενεργητική επιτήρηση για 14 μέρες. Έκανε, πριν ας πούμε περάσει το 14ήμερο, έκανε την 7η-8η ημέρα που είναι ένα ασφαλής χρόνος, έκανε το τεστ. Σε αυτή την περίπτωση και εφόσον θέλει να συνεισφέρει ο γιατρός, δεν ξέρω. Δηλαδή αν ας πούμε μπορεί να κάνει, γιατί αυτοί που πάνε κατοίκον περιορισμό δεν κάνουν το τεστ αυτό που λέμε. Ναι. Πάντοτε ό,τι και να γίνει θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με αυτό που τέλος πάντων επιβάλλει η ιατρική επιστήμη. Και να μην γίνεται κάτι να φέρετε και μόνο για την περιοχή της Καστοριάς. Και κάτι τελευταίο, κύριε Σαββόπουλε. Χθες, ειδικά για το θέμα της καραντίνας, που είναι, καταλαβαίνουμε όλοι, το πιο ενδιαφέρον από όλα αυτά που συζητήθηκαν. Υπήρξε κάποιος που δεν συμφώνησε με αυτό? Όχι. Ήταν ομόφωνη η απόφαση, έτσι? Ναι, ήταν ομόφωνη. Δεν υπάρχει κάποιος που να είπε όχι? Όχι, καλεσμένοι δεν. Κοιτάξτε, τους βουλευτές δεν τους βάλαμε στη διαδικασία να αποφασίσουν. Είναι εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου. Ναι. Ούτε τον αστυνομικό διευθυντή. Με αυτό θέλετε να πείτε ότι κάποιοι βουλευτές μπορεί να έχουν διαφορετική γνώμη? Δεν ξέρω. Δεν ήθελα να. Γιατί ο καθένας από τη θεσμική του θέση πρέπει να προστατεύει και τους άλλους. Είπα, ξέρω εγώ, ότι αυτό θέλω ας πούμε, να αποφασίσουμε εμείς. Όσοι ήμασταν αιρετοί εκεί, παίρνω εγώ και η κυρία Κιδουκάλη, ο Θωμάς ο Μάνος, ήταν οι δύο δήμαρχοι. Ο κύριος Κοζλιόπουλος, για λόγους που έπρεπε να προστατεύσουν εαυτό του, ήταν σε ενεργεία. Θα τον έχουμε σε λίγο τον κύριο Κοζλιόπουλο, θα τα πούμε, ναι. Ναι, ήταν ο πρόσωπος των εργαζομένων, ήταν ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου και ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου. Αν ξέχασα κάποιον να με συγχωρεί, ήταν η πολιτική προστασία η δική μας. Ναι. Και τέλος πάντων, εκτός από τον διοικητή του νοσοκομείου και τους βουλευτές και τον αστυνομικό διευθυντή που δεν ήθελα εγώ να μπουν σε μια διαδικασία γιατί είναι σε κάτι διαφορετικό, όλοι οι άλλοι ομόφωνα ζητήσαν να μπει ο νομός σε καραντίνα. Μάλιστα. Ίσως ο κύριος Τζικαλάγιας να έχει επιφυλάξει γι' αυτό, το λέω και εγώ με επιφύλαξη. Αλλά... να το ρωτήσετε τον ίδιο. Τον ίδιο. Δεν ήθελα εγώ, δεν ήθελα να το φέρω ούτε σε δύσκολη θέση. Ο καθένας έχει τη θεσμική του αρμοδιότητα και τέλος πάντων εμείς οι υπόλοιποι ομόφωνα αποφασίσαμε. Δεν ρωτήθηκε στο συγκεκριμένο ερώτημα. Κύριε Σαββόπουλε, εσείς στείλατε τώρα το έγγραφο. Απάντηση περιμένουμε άμεσα, δηλαδή στα αιτήματά σας αυτά. Την απάντηση θα την έχουμε εντός της εβδομάδας? Δεν το ξέρω, κύριε Νατσούλη. Δεν το ξέρετε. Δεν ξέρω καν θα έχουμε απάντηση. Θα κάνουμε μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε και σήμερα. Ό,τι νεότερο έχουμε θα σας πούμε. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και να καλή σας εβδομάδα. Καλή σας μέρα, καλή σας εβδομάδα. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κάτσε για να...